Στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τον αντικαπνιστικό νόμο μετά την διαπίστωση της απροθυμίας αλλά και των πραγματικών δυσκολιών που υπάρχουν για την πλήρη εφαρμογή του. Επιτέλους, ακούστηκε η φωνή της λογικής. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι μη καπνιστές είναι έτοιμοι να δεχτούν το νέο μέτρο. Γιατί αν ποτέ η πολιτεία ήθελε να μάθει ποια ήταν τα αποτελέσματα του προηγούμενου αντικαπνιστικού νόμου, θα μπορούσα να σας πω ότι πλέον απίθαρχοι ήταν οι μη καπνιστές που πιάναν το χώρο των καπνιστών και δεν τους ενδιέφερε αν ακόμα και τα παιδιά τους καπνίζουν μαζί με εκείνους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τροποποιήσει τον νόμο αφήνοντας περιθώρια χρήσης καπνού σε αρκετές περιπτώσεις χώρων εστίασης και αναψυχής. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια εντονότερη κινητοποίηση των μη καπνιστών και εν διάρκεια περιπτώσει μια εντονότερη κινητοποίηση ενημέρωσης από τη μεριά του Υπουργείου. Δεν μπορεί να εξαγγέλει, να εφαρμόζει και να απαιτεί από τους πολίτες να σεβαστούν τα μέτρα κατά του καπνίσματος όταν οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι κάπνισμα. Ακόμα μολονότι υπάρχουν όλες αυτές οι προειδοποιητικές ετικέτες οι οποίες είναι η περίληψη της περιλήψεως των συνεπειών του καπνίσματος που θα έπρεπε να έχουν αναδειχθεί. Θέλω να αναφερθώ στον πρόεδρο των αντικαπνιστών, τον Κώστα Τσαχρέλια, ότι υπάρχει ένα μαγαζί, το δικό μου, και πολλά άλλα ακόμα, 400 τετραγωνικά από τα 500 διαθέτεται σε μη καπνιστές. Και δεν έρχονται όλοι να μην ενοχλούνται και να μην το θεωρούν τόσο βαρέως. Και κατά δεύτερον, μας αποκαλεί στην ουσία ψεύτες. Υπάρχει μεγάλη μείωση του τζίρου μας λόγω της απαγόρευσης του τσιγάρου. Μία από τις αλλαγές ενδέχεται να αφορά και τη χορήγηση άδειας που θα επιτρέπει τη χρήση καπνού μόνο για τα καφέ, μέτρο που εφαρμόστηκε πρόσφατα και στην Ολλανδία. Στην Πάτρα πάντως δεν έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο εν αντιθέσει με άλλες πόλεις όπου συνολικά έχουν κοπεί περί τα 400. Βέβαια για την εξέλιξη αυτή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αφυρόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από τη Δημοτική Αστυνομία λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και λήξης του ωραρίου εργασίας στις 10 το βράδυ. Φτάσαμε στον έλεγχο όταν δεν έχει γίνει ενημέρωση του κόσμου, όταν δεν έχει γίνει μια προσπάθεια από το Υπουργείο χρόνια ολόκληρα τώρα να ενημερώσει τον κόσμο με συνέπεια, πώς θα το λέω, δηλαδή με καθημερινή επαφή με το αντικείμενο, να ρίξει τους καπνιστές από την πρώτη θέση που είμαστε παγκοσμίως, στην δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη, για να εφαρμόσει ένα νόμο μετά. Ένα κράτος ολόκληρο, ένα έθνος ολόκληρο, το οποίο καπνίζει αρημανίως και έχουμε την πρωτιά στο κάπνισμα εδώ και δεκάδες χρόνια, δεν μπορεί ξαφνικά να το κάνει να μην καπνίζει. Λογικά κάποιες κοινωνικές ομάδες θα αντιδράσουν. Το Υπουργείο Υγείας αναμένει να ανακοινώσει τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από το συνέδριο το οποίο θα γίνει για το κάπνισμα στην Αθήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στις αρχές Δεκεμβρίου.